Χαιρετίζουμε και εμείς τους Κύπριους συναδέλφους στη σημερινή κοινή συνεδρίαση των δύο επιτροπών. Είναι μια συνεδρίαση που συμπίπτει τόσο με την κορύφωση της επιθετικότητας της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, όσο και με μια εντατικοποίηση της κινητικότητας για διευθετήσεις, όπως λέγονται, στην περιοχή. Προτεργάτες αυτών των διαδικασιών είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η τουρκική επιθετικότητα που δεσπόζει στην περιοχή αυτή την περίοδο, τόσο απέναντι στην Ελλάδα όσο και την Κύπρο, τροφοδοτείται σταθερά από τα εν εξελίξη παζάρια των ΗΠΑ του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία για την παραμονή της στο λεγόμενο Δυτικό Στρατόπεδο. Ήδη έχει στρωθεί το χαλί στο δρόμο που οδηγεί στην έναρξη των διερευνητικών επαφών που επιταχύνουν τις διευθετήσεις, που πέρα από όλα τα άλλα αποσκοπούν και στη διασφάλιση της νατοϊκής συνοχής στην νοτιοανατολική πτέρυγα της Λυκοσυμμαχίας. Με το έντονα καλλιεργούμενο κλίμα των αμοιβαία επωφελών συνεργασιών και διαλόγου ανάμεσα στις δύο αστικές τάξεις δημιουργούνται σταθερά οι προϋποθέσεις για τη συνεκμετάλλευση των πρωτοπαραγωγικών πόρων της περιοχής. Μπορεί στο πλαίσιο των τουρκικών τακτικισμών να έδεσε κάβους του όρους Ρέις, αλλά τον Μπαρμπαρός και τον Γιαβούς συνεχίζουν να αρμενίζουν στην Κυπριακή ΑΟΣ καταρακώνοντας τα κυπριακά κυριαρχικά δικαιώματα. Έχουν περάσει 46 χρόνια από την τουρκική στρατιωτική εισβολή στο νησί. Σήμερα πλέον δεν υπάρχει η παραμικρή αμφισβήτηση ότι την εισβολή και κατοχή του κυπριακού εδάφους που υλοποίησαν τα τουρκικά στρατεύματα την σχεδίασε το ΝΑΤΟ και η ΗΠΑ με την συμμετοχή και της ελληνικής χούντας του 1967. Αυτό οι λαοί των δύο χωρών δεν πρέπει να το ξεχνούν. Δεν πρέπει να ξεχνούν τη θυσία Ελλαδιτών και Κυπρίων που στάθηκαν ηρωικά απέναντι στα τουρκικά στρατεύματα κατά την εισβολή. Δεν πρέπει να ξεχνούν τους αγνοούμενους, τις χαροκαμένες οικογένειες, τα εκατοντάδες ορφανά. Δεν πρέπει να ξεχνούν τις χιλιάδες των μεταφερόμενων επίκων στα κατεχόμενα, τις δεκάδες καταδικαστικές αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κι όμως σήμερα αυτοί που συμμετείχαν στο έγκλημα κατά του κυπριακού λαού το 1974, δηλαδή η ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, αναγορεύονται σε εγγυητές της εδαφικής ακεραιότητας και της Κύπρου και της Ελλάδας με προσκλήσεις. Ηθικά αυτό είναι τραγικά οξύμορο, με τις κυβερνήσεις των δύο χωρών να έχουν τεράστιες ευθύνες. Αυτή είναι όμως η αστική, ρεαλιστική προοπτική που οδηγεί στο μοίρασμα των πλουτοπαραγωγικών πόρων του ελληνικού και του κυπριακού λαού. Η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για το κυπριακό πρόβλημα καθορίζεται από τους ακόλουθους άξονες. Το κυπριακό πρόβλημα είναι διεθνές πρόβλημα εισβολής και κατοχής του βορείου τμήματος της Κύπρου από την Τουρκία. Έχει τη σφραγίδα της επέμβασης του ΝΑΤΟ και των γενικότερων ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών στην περιοχή. Τασόμαστε υπέρ της αποχώρησης των κατοχικών και όλων των άλλων ξένων στρατιωτικών δυνάμεων από την Κύπρο και γενικότερα υποστηρίζουμε την εξάλληψη των συνεπειών της τουρκικής κατοχής. Υποστηρίζουμε το κλείσιμο των βρετανικών βάσεων και την κατάργηση του καθεστώτος που απολαμβάνουν τόσα χρόνια. Είναι τραγικό ότι δεν ακούστηκε από κανένα ομιλητή και σε αυτή την Επιτροπή και στην προηγούμενη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θεωρεί πως υπάλληλοι της εργατικής τάξης των λαϊκών στρωμάτων πρέπει να κατευθύνεται στο στόχο για μια Κύπρο στην οποία αφέντης θα είναι ο λαός της, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, Αρμένοι, Λατίνοι και Μαρονίτες. Μια Κύπρο ενιαία, ανεξάρτητη, με μία και μόνη κυριαρχία, μία ηθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα, χωρίς ξένες βάσεις και στρατεύματα, χωρίς ξένους εγγυητές και προστάτες. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Κύπρος ενιαία σημαίνει ενιαία κρατική συγκρότηση. Ένα κράτος και όχι δύο κράτη. Σας ευχαριστώ.